Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που γίνεται για πολύ καλό σκοπό. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, είμαστε μια καλή ομάδα. Με τη βοήθεια του Δημάρχου Δοξάτου κάναμε αυτό το παιχνίδι για να βοηθήσουμε τον φίλο μας, τον Βάγιο τον Καρίνογλου, που πραγματικά το έχει ανάγκη. Νομίζω ότι σήμερα από εδώ από το γήπεδο της Δόξας σε δύσκολες εκπομπές ένα μήνυμα συνανθρωπιάς εκπέμπεται. Θα συμφωνήσεις? Έτσι ακριβώς, και ευχαριστούμε πολύ και τα παιδιά που κάνανε μεγάλη προσπάθεια λέγοντας ότι πετάξανε το πρωί από Αθήνα για να έρθουν εδώ. Κατευθείαν μετά το παιχνίδι θα έχουμε στην πλατεία του Καλαμπακίου, θα τους κάνουμε ένα γεύμα και θα φύγουν απευθείας ίδια μέρα το βράδυ, ξέρω εγώ, για να πετάξουν στην Αθήνα. Σίγουρα τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτούς, και πιστεύω ότι ο κόσμος ανταποκρίθηκε. Βέβαια ο καιρός είναι αυτός που θα κρίνει για το πόσο κόσμο θα έχει στο γήπεδο, γιατί όλος ο κόσμος αυτό φοβότανε και αυτό φοβάται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς για την προσπάθεια που κάνατε, για την προβολή που κάνατε, γιατί αυτά τα πράγματα είναι το μεγαλύτερο για έναν άνθρωπο, για να μπορεί να στηρίξει αυτή την προσπάθεια που έχει, το δύσκολο δρόμο που έχει ο Βάγιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα νιώθω σαν να μπαίνω πρώτη φορά στο γήπεδο να παίξω μπάλα, έτσι ακριβώς. Θα χαρώ πολύ να δω τα παιδιά όλα. Θα παίξουν μπάλα του παλέμαχου τη Εθνική. Πιστεύω και όσο είμαστε γαλάσσιοι να γίνει και μια γιορτή προ τη μοίρα μου. Και ευχαριστώ του άπαντε για τη διαφήμιση, του χορηγού όλου. Να είσαι καλά, Βάη, κουράγιο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Κώστα! Το μήνυμα είναι ότι ζούμε σε εποχές όπου θα πρέπει να είμαστε πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Με αυτή την ευκαιρία και με την ατυχία ενός συνδημότη μας, ενός παλικαριού, αποφασίσαμε και καλέσαμε αυτή τη μεικτή, τη σχεδόν εθνική του ΨΑΠ. Τους ευχαριστώ που αποδέχτηκαν την πρόσκληση, που συμμετέχουν σε μια τέτοια προσπάθεια. Θεωρώ ότι είναι και ένα μήνυμα στο οποίο θα πρέπει σιγά σιγά στις δύσκολες καταστάσεις να έρχεται ο ένας κοντά στον άλλον. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετέχουν σε αυτό. Και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει ένα ωραίο μάτς. Είναι τέλος πάντων μια συνάντηση η οποία δεν έχει γίνει τέτοια εμβέλεια παλεμάχων στη Δράμα. Πιστεύω ότι ο κόσμος, όπως αγόρασαν εισιτήρια πάρα πολύ, να έρθουν σήμερα να απολαύσουν αυτό το θέαμα. Ούτως ώστε ο άτυχος ο Βάγιος μας, εκτός από την χι οικονομική βοήθεια η οποία θα προκύψει, να ζήσει και μια στιγμή η οποία θα του μείνει χαραγμένη στη ζωή. Είναι μια προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής, όλων των ανθρώπων που συλλογικά προσπαθούν για το Δήμο Δοξάτου και όλη την περιοχή, έτσι ώστε να ενισχύσουν ένα μέλος το οποίο βρέθηκε κάτω από μια εξαιρετική κατάσταση να είναι ανήμπορος. Τις μέρες αυτές που έχουμε όλη την αλληλεγγύη ανάγκη εκδηλώνεται με τους παλεμάχους και της Εθνικής αλλά και της Δόξας, ένα γεγονός σημαντικό που πρέπει ιδιαίτερα να το επισημάνουμε τις μέρες μας, γιατί η κοινωνία βρίσκει σε αυτή την δυσχερή και δύσκολη κατάσταση, άρα έχουμε ανάγκη όλων αυτών των ενεργειών, αυτών των χειρονομιών, έτσι ώστε να αποδείξουμε ότι οι Έλληνες συνεχίζουν και κρατούν, και περισσότερο όλων οι Δραμηνοί. Παρήσασες σε αυτή την εκδήλωση? Ναι, βεβαίως ήμουν και θα έλεγα υποχρεωμένος και ως εκπρόσωπος του λαού, αλλά και από πλευράς ανάγκης να εκφραστώ και εγώ ως άνθρωπος, όπως όλοι οι Δραμηνοί, να συμπρασταθούμε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που διέρχεται ένας συμπατριώτης μας. Την Εθνική και ο Τάσος Τράντζαλης, ο οποίος τη φόρεσε τη φανέλα με το έθνο σου. Εντάξει. Τώρα ήθελα να τιμήσουμε τον Βάγιο του φίλου μας, να είναι περαστικά και να γίνει καλά γρήγορα. Συγχαρητήρια για τη συμμετοχή σου. Να είσαι καλά, Σάκη. Κοντά στα Μόγλου, Ζαγοράκη, σε Θόδωρε, σε ένα γήπεδο που ο πατέρας σου ήταν φίλος της ομάδας. Φίλος. Το γνωρίστε, είπα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αναμνηστικές φωτογραφίες με τον Βάγιο. Ο κόσμος χειροκροτεί και τις δύο ομάδες.
Αντώνης Νικοπολίδης κάτω από τα Δοκάρια σε ένα γήπεδο που αγωνίστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Εδώ ο κόσμος χειροκροτεί την είσοδο των δύο ομάδων, νυχτή δράμας Καλαμπακίου με τον σύνδεσμο της Εθνικής. Στράτος Αποστολάκης για την Εθνική, Ζουμπούλης Λαζαρίδης, ο άλλοτε συμπαίκτης του Καρίνογλου, οδηγούν τις δύο ομάδες, Τσενεκίδης ο διαιτητής, Καζοβασίλης, Νικοπολίδης, Κιωσές, Μουρατίδης, Παπαδρέου, Ζαγοράκης, Γιανακόπουλος, Γιωργάτος, Βασινάς, Γούργουλης, Γεωργιάδης, Παχατουρίδης, Ξαθόπουλος, Φραντζέσκος. Καλύτερων γενεών. Την πλευρά των ηθικών αξιών την ξέρετε μόνο εσείς και το δικό σας στενό περιβάλλον. Μια ματιά λοιπόν. Εδώ να κοιτάμε ένα. Εδώ. Γιωργάτος σε μια επέλαση θα βγάλει σέντρα, Παπαδρέου, shoot out. Παπαδρέου, Ζαγοράκης, ανοίγει για τον Γιώργο τον Παπαδρέου, θα μπλοκάρει ο Βαγγέλης ο Καρασάβας. Καζοβασίλης για την μειχτή δράμας, κατεβάζει. Μάλιος. Ζουμπούλης Λαζαρίδης. Φραντζέσκος για τον Γιωργάτο. Γιωργάτος ψάχνει τον Παπαδρέο, κατεβάζει ο Γιωργάτος μπάλα. Βγάζει για τον Παπαδρέο. Ναι, πατάει περιοχή ο Γιώργος. Βγάζει σέντρα. Ζαγοράκη, shoot out. Γιανακόπουλος φεύγει για πρώτες βοήθειες. Γούργουλης για την δράμα, κατεβάζει ο Δημήτρης ο Γούργουλης. Ζουμπούλης, Μιχελίδης, ξανά Ζουμπούλης, Λαζαρίδης, πιεζόμενος από τον Μπασινά, Ξανθόπουλος. Και ο Σες, Γούργουλης, κρύβουν την μπάλα, Ζαγοράκης πανεβαίνει, Ξανθόπουλος ο Γιάννης, Γιανακόπουλος, αλλάζει με τον Αποστολάκη, Γιανακόπουλος θα κατεβάσει, Γιανακόπουλος κάνει κίνηση ο Μπασινάς, Γιανακόπουλος, Παπανδρέου, Γιανακόπουλος πατάει περιοχή, Καζοβασίλης με αρχοντικό στυλ, αποφεύγει και τον Μπασινά, παρενοχλεί ο Μπασινάς, Παχατουρίδης, Γεωργιάδης, μένουν οι εθνικοί, Ζαγόρ, Ζαγοράκης, Ζαγόρ, για τον Κώστα τον Φραντζέσκο, Γκέλα, διώχνει ο Παχατουρίδης, πρώτο Γιανακόπουλος.